τάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Παρουσίαση Στόικος Γρηγόριος, συγγραφέας Στόικος Γρηγόριος. Στην εποχή μας, με την ταχεία επιστημονική πρόοδο και τις δεδοχές κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και καθίσταται πολυδιάστατος και απαιτητικός. Το πολύ μοτίβο δασκάλου με εγγενή παιδαγωγικό ταλέντο θεωρείται ξεπερασμένος τρόπος αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού έργου, αφού ο σύγχρονος εκπαιδευτικός προβληματισμός απαιτεί να θεωρείται ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας που διαθέτει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση. Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις τάσεις και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης στη συμβολή της διαρκής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Επιμέρους στόχοι. Να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης τους από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν, να μελετηθούν θέματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης, να προσδιοριστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τον ρόλο της επιμόρφωσης στην επαγγελματική τους εξέλιξη, να διερευνηθούν οι απόψεις σχετικά με το χώρο, χρόνο και τόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων και τέλος να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρονική διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα ερευνητικά μας ερωτήματα είναι: πρώτον, είναι οι εκπαιδευτικοί ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα επιμόρφωσή τους; Δεύτερον, ποιοι λόγοι καθιστούν αναγκαία την διαρκή εκπαίδευση παύλα επιμόρφωση και ποιες οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών; Και τρίτον, σε ποιες ανάγκες πρέπει να ανταποκρίνεται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και σε ποιο χώρο και με ποιον τρόπο να πραγματοποιείται. Μεθοδολογία. Αρχικά έγινε ο προσδιορισμός και εξειδίκευση του σκοπού της έρευνας, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και η κατανόηση των χαρακτηριστικών των ερωτώμενων. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο οι ερωτήσεις παρουσιάζονται με βάση τους σκοπούς, τους στόχους της έρευνας και τα χείρια ερευνητικά ερωτηματικά. Η χρήση του ερωτηματολογίου έγινε γιατί εξασφαλίζει την ανωνυμία και δίνει στον ερωτώμενο τη δυνατότητα να δώσει απάντηση χωρίς να πιέζεται από την παρουσία του ερευνητή. Στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν ερωτήσεις διχοτομικές με απάντηση ναι ή όχι και βαθμονόμησης με 5 κλίμακες από το 1 έως το 5, 1 καθόλου, 5 απόλυτα. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι 3.920 εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, είτε αυτοί κατήχαν θέση ευθύνης, είτε ασκούσαν μόνο καθηκόντα διδακτικού προσωπικού κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Από το σύνολο του ερευνητικού πληθυσμού, οι 2.389 ήταν δάσκαλοι-δασκάλες, οι 679 ήταν νηπιαγωγοί και οι 852 ήταν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο 400 εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Ως προς το φύλο που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας, το 56% ήταν γυναίκες. Τα χρόνια υπηρεσίας η εκπαιδευτική, το 54% που απάντησε ήταν εκπαιδευτική με 20 και πάνω χρόνια υπηρεσίας. Στο επίπεδο σπουδών τους, το 49% κατήχει μόνο το πτυχίο της Ακαδημίας, το 34% μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 12% δεύτερο πτυχίο και μόνο ένα 4% διδακτορικό τίτλο σπουδών. Στην ερώτηση αν γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστού, το 94% απάντησε ναι και αυτό οφείλεται στα προγράμματα τύπου E1 και τύπου E2 που παρακολούθησε η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, οι εκπαιδευτικοί κατά 68% είναι από καθόλου έως μέτρα ικανοποιημένοι από τον αριθμό των επιμορφώσεων που παρακολούθησαν. Μόνο το 31% είναι ικανοποιημένο. Ως προς τις θεματικές ενότητες που ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει μεταξύ των ερωτηθέντων η ενότητα νέες τεχνολογίες. Γεγονός που συμβαδίζει με την σημαντικότητα που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη ραγδαία αύξηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Όπως διαπιστώνουμε, μεγάλο ποσοστό, περίπου 58%, πιστεύει ότι ο τίτλος της επιμόρφωσης πρέπει να αποτιμάται ως ένα αρκετά σοβαρό προσόν για την ανέλυξη του εκπαιδευτικού. Παρόλο που μέχρι τώρα
παρεχόμενη επιμόρφωσή τους δεν ανταποκρίνεται επάξια στις προσδοκίες τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί στην ανάδειξη ενός τίτλου επιμόρφωσης ως σημαντικού προσόντος για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Η σχολική μονάδα φαίνεται ότι αποτελεί για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ένα γνώριμο χώρο διεξαγωγής επιμορφώσεων τόσο εκτός όσο και εντός ορολογίου προγράμματος. Είναι δε αναμενόμενο το ότι εκδήλωσαν την προτίμησή τους αυτοί, δεδομένου ότι έχουν πολλές υποχρεώσεις κοινωνικού οικογενειακού χαρακτήρα πέραν από, τις καθαρά επαγγελματικές τους. Τέλος, όσον αφορά τη διάρκεια αυτών των επιμορφώσεων, το 54%, ο μισός πληθυσμός του δείγματος, προτείνει μήνα ή εξάμηνο, το 31% κάποιες ώρες ή λίγες μέρες και το 14% ετήσια. Άρα συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιθυμεί να παρακολουθήσει μακροχρόνια προγράμματα και σε μικρότερο ποσοστό τα ολιγόρα ή ημερήσια, ενώ τα ετήσια έχουν το χαμηλότερο ποσοστό προτίμησης. Προτάσεις της έρευνάς μας. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν γίνει πρώτα η καταγραφή, η ιεράρχηση και η αξιολόγηση των μορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Η διεθνή στάση σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καταδεικνύουν την ανάγκη για μετάβαση από την αποσπασματική τυπική επιμόρφωση σε προγράμματα διαβίου εκπαίδευσης με σκοπό την επαναδιαπραγμάτευση της επαγγελματικής συνείδησής τους. Σας ευχαριστώ πολύ.